στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη, το Δύο Ευμέλεια οργανώνει συναυλία με σπουδαστές και καθηγητές για το τέλος της χρονιάς. Κοντά μας έχουμε την Τζίνα Φωτεινοπούλου, υψήφωνο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Δύο Ευμέλεια. Καλησπέρα, Τζίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας βρίσκω εδώ, στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, όπου παρουσιάσαμε σήμερα την γιορτή, θα έλεγα, την τελετή λήξης των μαθημάτων του Δύο Ευμέλεια, με όλους τους μεγάλους μαθητές πια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί έβαλα και εγώ το λιθαράκι, ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά κάποιο σοβαρό κίνητρο για τη σπουδή της μουσικής. Είχα μικρούς μαθητές που μεγάλωσαν, τους βλέπω ότι έχουν εξελιχθεί. Μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση. Το Δύο υπάρχει 5 χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουμε αρκετά όργανα και θεωρία μουσικής και αρμονία, όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα. Έχουμε αρκετούς μαθητές, ταλαντούχους και τους βλέπω ευτυχισμένους μέσα από τη μουσική. Ο στόχος μου δεν ήταν απλώς η μάθηση ενός οργάνου, αλλά να βοηθήσω τα παιδιά και εσωτερικά μέσω της μουσικής. Κάνουμε και ιδιαίτερα μαθήματα πάνω σε αυτό, πάνω έτσι στην προσέγγιση της ψυχοσωματικής οντότητας μέσω της μουσικής. Και αυτό είναι το στοίχημα που πέτυχε. Φοφό Φωτεινοπούλου Μουτοπούλου είναι μαζί μας, συντονίστρια του Δύο Ευμέλεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εριέλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί. Εγώ δεν θα πω πολλά, τα είπε η Τζίνα πριν από μένα. Είμαι ευτυχισμένη, τρισευτυχισμένη, κάθε φορά όπου βρίσκομαι, όταν βλέπω ότι παράγεται πολιτισμός. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στα νέα παιδιά, στους ενδυνάμει πολίτες που λέμε. Θα ήθελα να σου διαβάσω κάτι όμως και με αυτό να κλείσω. Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, η μουσική κατέχει σημαντική θέση και θεωρείται βασικό μάθημα. Καιρός είναι λοιπόν και εμείς όλοι να αναγνωρίσουμε την παιδαγωγική της αξία και όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τη γλώσσα της μουσικής και να της δίνουν την ίδια σημασία που δίνουν στην ελληνική γλώσσα και στις ξένες γλώσσες. Τότε όλα θα πάνε καλά. Θα είναι καλά και για τη μόρφωσή τους, αλλά και για την ψυχική τους υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε πάντα κοντά μας και συζητάμε τα διάφορα θέματα πολιτισμού. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ναι, ήταν ο κύριος Βαρσαμάκης και η κυρία Ρενέ Νικολάου. Τα παιδιά έπαιξαν έργα τους. Οι ίδιοι ήταν σαφέστατα πολύ ικανοποιημένοι. Μάλιστα το έργο του κυρίου Βαρσαμάκη είχε τίτλο «Μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα». Και το είπα μάλιστα στο τέλος ότι πόσα συναισθήματα, αν τα έτσι προσωποποιούσαμε, περνούσαν μέσα από αυτά τα ανοιχτά παράθυρα. Κάθε μαθητής έδινε την πινελιά του, έβγαζε το συναίσθημά του. Πολύ το χαρήκα. Από το Μέγαρο Μουσικής και την εκδήλωση για το τέλος της χρονιάς του Οδείου Ευμέλεια για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.